πάμε να καλησπερίσουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο οποίος είναι καθηγητής στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων και καθηγητής στο τμήμα τουρκικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Κύριε Γρίβα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις που αφορούν τους δύο στρατιωτικούς, οι οποίοι παραμένουν κρατούμενοι. Και κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθεί το κατηγορητήριο. Το θέμα είναι πότε θα συμβεί αυτό χρονικά και επαναλαμβάνουμε ότι το ίδιο έργο το έχουμε ξαναδεί με Γερμανό δημοσιογράφο, ο οποίος παρέμεινε κρατούμενος για 367 ημέρες στη φυλακή χωρίς κατηγορητήριο. Ναι, όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να είμαστε αισιόδοξοι. Ομολογώ ότι και εγώ που έχω την τάση να είμαι απαισιόδοξος όσον αφορά την τουρκική επιθετικότητα ευνηδιάστηκα από αυτό το συμβάν. Δείχνει ξεκάθαρα, να το πούμε με δύο λέξεις, ότι οι Τούρκοι έχουν βγάλει τα γάντια. Ουσιαστικά έχουμε εγκλωβιστεί με την Τουρκία σε μια ζώνη μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Είμαστε στον προθάλαμο της πολεμικής αναμέτρησης. Παρόμοιες ενέργειες είναι ουσιαστικά ενέργειες υβριδικού πολέμου. Είναι τέτοιου τύπου ενέργειες σαν αυτές που αναφέρει το πρόσφατο κείμενο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, που είναι συγκρούσεις κάτω από το κατόφλι της κανονικής πολεμικής αναμέτρησης. Δηλαδή, πού εκτιμάτε ότι μπορεί να φτάσει η ιστορία αυτή? Δυστυχώς δεν μπορώ να εκτιμήσω, αλλά το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, ότι έχουμε αφήσει την Τουρκία, και δεν μιλάω μόνο για την τωρινή κυβέρνηση, μιλάω για λάθη, σωρευμένα λάθη ετών, αν όχι δεκαετιών. Δεν έχουμε μια σοβαρή ουσιαστική αποτρεπτική πρόταση έναντι της Τουρκίας και την έχουμε αφήσει να έχει την πλήρη πρωτοβουλία. Δηλαδή, το μόνο που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να παρακαλάμε η Τουρκία να σταματήσει κάπου. Άρα αυτό που λέτε είναι ότι αυτό το διπλωματικό κενό δεν οφείλεται εν ολίγης και εν πολλής στις διεθνείς συγκυρίες, αλλά αυτό που μας λέτε είναι ότι οφείλεται κυρίως, πρωτίστως τουλάχιστον, στην ανικανότητα ίσως κάποιων προσώπων. Δεν θέλω να δώσω έμφαση σε τέτοιου είδους κρίσεις, αλλά είναι γεγονός ότι όντως έχουμε μπει σε μια νέα περίοδο του διεθνούς συστήματος, πράγματι έχουν γίνει μεταλλάξεις στο διεθνές σύστημα. Η Τουρκία έχει αλλάξει, δεν είναι η Τουρκία που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Είναι ένας αυτόνομος και αυτόφωτος φιλοδοξότατος γεωπολιτικός παίχτης που λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Αυτό που θεωρούσαμε δεδομένο, πάνω στο οποίο στηρίχτηκε ολόκληρη η στρατηγική αντιμετώπισης της Τουρκίας από το 1996 και μετά, που ήταν οι πανίσχυρες Ηνωμένες Πολιτείες και η ικανότητά τους να παρέμβουν αποφασιστικά σε ένα πυροσβεστικό ρόλο, δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Ούτε φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια τέτοια δυνατότητα και βρισκόμαστε σε ένα κενό όσον αφορά τη στρατηγική μας. Δεν έχει υπάρξει κάποια συγκροτημένη αποτρεπτική στρατηγική έναντι της Άγκυρας, ιδιαίτερα έναντι παρόμοιων καταστάσεων που ξεφεύγουν από τα όρια των προκλήσεων. Είναι ουσιαστικά ενέργειες μισοπολέμου, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τέτοιον όρο, και βρισκόμαστε σε μια τεράστια μηχανία αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε ότι η Τουρκία, κύριε Γρίβα, πρώτον δεν δίνει χωρίς να πάρει. Επίσης, φημίζεται για τις μακρόσυρτες διαπραγματεύσεις. Σε αυτή την περίπτωση, εμέσως και χωρίς να το λέει ευθέως, επιδιώκει ανταλλαγή με τους 8? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, αλλά δεν επιδιώκει μόνο αυτό. Επιδιώκει να ασκήσει πολιτική ακραίας πίεσης στην Ελλάδα, επιδιώκει να δοκιμάσει να μας τεστάρει, να δει τις αντιδράσεις μας, να δημιουργήσει μια βάση έδρασης για να προχωρήσει σε κάποιες προκλήσεις στο μέλλον, σε κάποιες εντάσεις ακόμη πιο βελτιωμένες ποιοτικά, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Οπότε είναι πολυδιάστατη η δράση της. Και φυσικά εδώ υπάρχουν θέματα όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να παραμένουμε εγκλωβισμένοι σε μια λογική ψυχραιμίας και νυφαλιότητας, περιμένοντας να δούμε πού θα το πάει η Άγκυρα.
Τώρα, κύριε Γρίβα, γιατί ένα απλό παραμεθόριο περιστατικό επεισόδιο, εν πάση περιπτώσει, έχει εξελιχθεί σε μείζον διπλωματικό ζήτημα και πώς φτάσαμε απευθείας στη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών? Κανονικά θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί άλλα στάδια, δηλαδή μια προφορική προειδοποίηση, προειδοποιητικά πυρά, σωστά? Σε αυτή την περίπτωση φτάσαμε στο τελικό βήμα. Κοιτάξτε, χωρίς να έχω κάποια πληροφόρηση περισσότερη από ό,τι υπάρχει στον τύπο, θεωρώ ότι ήταν μια πλήρωση, ήταν μια ενέδρα, ήταν μια απαγωγή δηλαδή των Ελλήνων στρατιωτικών. Ήταν κάτι απολύτως προσχεδιασμένο, δεν προέκυψε δηλαδή και μετά πήγε να το εκμεταλλευτεί η Άγκυρα. Είναι σίγουρα μια ενέργεια πάρα πολύ σοβαρή. Σκεφτείτε πολύ απλά ότι παρόμοια συμβάντα γίνονται σε πολύ πιο ταραγμένες περιοχές του πλανήτη και επιλύονται πολύ γρήγορα. Και δεν μιλάω και στο παρελθόν για το ελληνοτουρκικό σύστημα. Ακόμη και μέχρι το 1985 που στην ελληνοαλβανική μεθόριο υπήρχε με την Αλβανία, ήμασταν τυπικά σε εμπόλεμο κατάσταση, παρόμοια συμβάντα επιλύονταν πάρα πολύ πιο γρήγορα. Ιδιαίτερα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που υποτίθεται που παραμένουμε τυπικά ως σύμμαχοι, παρόμοια συμβάντα δεν πρέπει να προκύπτουν. Δεν έχουν κανενός είδους νομική και γεωπολιτική τεκμηρίωση. Το ξαναλέω ότι κατά την άποψή μου η Τουρκία μας δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει βγάλει τα κάντια, ότι δεν αρκείται σε λογική απλών προκλήσεων, οδηγείται σε μια επεκτατική πλέον επιθετική πολιτική έναντι της Ελλάδας με πολυδιάστατη υβριδική και πολυπαραγοντική. Έχουμε εισέλθει σε μια νεκρή ζώνη μεταξύ ειρήνης και πολέμου και δυστυχώς αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία είναι στην Τουρκία και μένει να κάνουμε υποθέσεις για να δούμε πού θέλει να το πάει. Κύριε Γρίβα, τα επόμενα βήματα της ελληνικής κυβέρνησης, της χώρας μας, ποια πρέπει να είναι? Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι είμαστε μόνοι μας, ότι δεν πρόκειται να μας σώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουν το ρόλο, δεν έχουν τις δυνατότητες οι Ηνωμένες Πολιτείες που είχαν στο παρελθόν και πρέπει να δημιουργηθεί επιτακτικά μία πολιτική αποτροπής. Ακόμη και στο συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο συμβάν, θα πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη καταγγελία. Δηλαδή, διεθνώς πρέπει να κατανοήσουμε ότι παρόμοιες ενέργειες έχουν και έναν επικοινωνιακό χαρακτήρα. Δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιούμε εντός εισαγωγικών την Άγκυρα, δηλώνοντας εκ των προτέρων ότι πράγματι συνελήφθησαν οι Έλληνες στρατιώτες στο τουρκικό έδαφος. Το θέμα είναι, κύριε Γρίβα, ότι η Αμερική σιωπά, το ΝΑΤΟ το ίδιο. Εμείς που αναζητάμε εναγωνίως συμμάχους, πού πρέπει να απευθυνθούμε, στον Πούτιν? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σύμμαχοι, τουλάχιστον μάλλον σύμμαχοι υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει κάποιος διεθνής παράγοντας ο οποίος μπορεί να ασκήσει αποφασιστική αποτροπή αντί της τουρκικής επιθετικότητας. Πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δύσκολα μπορεί να τυποποιηθεί σε 2-3 συνταγές. Ούτε υπάρχει κάποια έτοιμη συνταγή. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξεκινήσει όχι τώρα, από χτες. Πρέπει να επανεπενδύσουμε στην αποτροπή και όχι σε αυτό το διαρκή κατευνασμό, αυτή τη διαρκή ψυχραιμία και νυφαλιότητα που τονίζεται επανειλημμένως από διάφορους κρατικούς παράγοντες, γιατί πολύ απλά οδηγεί σε αποθράσινση της Τουρκίας. Και ειλικρινά δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει. Και πόσο... Μα, ναι, Νίκο. Βέβαια, Κατέρινα. Το μήνυμα τώρα, κύριε Γρίβα, που επιχειρεί να στείλει η Άγκυρα, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι είναι διπλό, με αποδέκτη Αθήνα και Ουάσιγκτον, τόσο σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα στην Κυπριακή ΑΟΣ, αυτό για εμάς, και σε ό,τι αφορά τους Αμερικάνους, για το κουρδικό? Νομίζω πως η Τουρκία, ναι, όντως κάνει ακριβώς αυτό. Εξακτηνώνει, θα λέγαμε, μια στρατηγική προβολής ισχύως σε όλα τις τα σύνορα. Θέλει να δείξει ξεκάθαρα ότι είναι αυτόνομος παίχτης και κυρίως ότι είναι ο κυρίαρχος παράγοντας στην περιοχή. Εάν κάποιος έρχεται σε σύγκρουση μαζί της, θα υφίσταται συνέπειες. Και επαναλαμβάνω... Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Γρίβα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια. Η Τουρκία θέλει να δείξει ξεκάθαρα ότι δεν ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα είναι ότι 4 αμερικανικές φρεγάτες και ένα αεροπλανοφόρο σπέβδουν κοντά στο οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ. Εδώ τώρα πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να αντιδράσει η Άγκυρα? Κοιτάξτε, μακάρι η Ουάσιγκτον να αποφασίσει να στηρίξει
αποφασιστικά την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Φοβάμαι όμως, και το φοβάμαι και το θεωρώ σχεδόν σίγουρο, ότι η όποια, να το πούμε έτσι, στήριξη θα υπάρξει από πλευράς του Ουάσιγκτον θα είναι στην κάλυψη των περιπτώσεων κάποιο ευχολόγιο για ειρηνική επίλυση διαφορών και όλα τα συναφή που μας έχουν συνηθίσει. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτή τη στιγμή, ούτε καν σκέφτονται δηλαδή μια σύγκρουση με την Τουρκία ώστε να στηρίξουν την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, και νομίζω οι Τούρκοι το ξέρουν. Μάλιστα. Κύριε Γρίβα, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και το χρόνο που μας διαθέσατε. Να ευχαριστήσω πολύ και τον συνάδελφο Νίκο Παναγιωτόπουλο για το ρεπορτάζ που μας μετέφερε.